Πάμε στον κύριο Αργιομυριανάκη. Είναι ο κύριος Μανώλης Αργιομυριανάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης, Κνωσός, με θέμα τον κοινωνικό τουρισμό. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων βέβαια και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021-2022, το ΟΑΕΔ, άνοιξε η πλατφόρμα, σωστά? Ναι, σωστά, άνοιξε από χτες στις 3 το μεσημέρι και πράγματι η πλατφόρμα έχει καταρκιστεί από αιτήσεις και των παρόχων αλλά και των δικαιούχων που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτό το προνόμιο του κοινωνικού τουρισμού που είναι πάρα πολύ θετικό, πολύ βασικό για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, των καταλυμάτων γενικά, αλλά και του κόσμου που έχει κάποια οικονομικά προβλήματα, αλλά και χωρίς να έχει, να εκμεταλλευτεί και να κάνει διακοπές. Κύριε Μυριανάκη, οι βασικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η οικονομική ενίσχυση έχει αυξηθεί, οι επιλογές είναι περισσότερες. Ναι, οι βασικές επιλογές είναι και αυτά που έχουν βελτιωθεί, ας πούμε. Είναι η επιδότηση από πέρυσι έχει ξεκινήσει της μετακίνησης, δηλαδή της ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για εμάς εδώ στην Κρήτη, διότι μέχρι πρώτης δεν μπορούσαμε να πάρουμε δικαιούχους από... Βέβαια, να διορθώσουμε λίγο τον ήχο, να κάνουμε μια προσπάθεια. Είναι το θέμα βέβαια του κοινωνικού τουρισμού. Κύριε Αγιομυριανάκη, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Βέβαια, σας χάσαμε λίγο, 10-15 δευτερόλεπτα, αν θέλετε να επαναλάβετε. Ναι. Αυτό που βελτιώθηκε και είναι πάρα πολύ θετικό από πέρυσι, το 2020, είναι η επιδότηση της ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Διότι για εμάς στην Κρήτη ήταν πάρα πολύ θετικό και γενικά για την νησιωτική Ελλάδα, όπου θα μπορούν πλέον να έχουν επισκέπτες, δικαιούχους από την υπόλοιπη χώρα, Αθήνα βασικά που είναι η γη του πολλού κόσμου, με επιδοτούμενο το ακτοπλοϊκό εισιτήριο, και αυτό είναι πολύ θετικό διότι το κόστος ήταν μεγάλο. Ένα είναι αυτό, δεύτερο είναι οι 5 διανυκτερεύσεις έγιναν 6, τρίτον είναι ότι την περίοδο την high season που λέμε εμείς, ο ΑΕΔ αύξησε την επιδότηση προς τον πάροχο. Αυτό είναι και αυτό θετικό, εξασφαλίζει διαθεσιμότητα, εξασφαλίζει ποιοτικά καταλύματα, εξασφαλίζει και ποιοτικές και καλές διακοπές για τον κόσμο. Μάλιστα, κύριε Αγιομυριανάκη, πέρα από τον κοινωνικό τουρισμό, το μέλλον, η Ιωνή, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης. Ναι. Η Ιωνή είναι θετική, είστε αισιόδοξος? Διαλύουμε μια δύσκολη συγκυρία, το βλέμμα είναι στραμμένο στην τουριστική κίνηση και στην επανέναρξη βέβαια της διαδικασίας, σε μια επιστροφή της στην κανονικότητα. Ακούστε, είχε αρχίσει να φαίνεται με ένα ενδιαφέρον στις κρατήσεις. Αυτή η ανακοίνωση που έκανε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μας πάγωσε όλους. Πάγωσε και τις κρατήσεις όμως. Αλλά για 2 εβδομάδες υπήρξε μία παγωμάρα, μία αδράνεια που ήταν πολύ ανησυχητική. Παίρναμε μόνο ακυρώσεις, καμία κράτηση, κανένα ενδιαφέρον, ούτε τηλέφωνο. Τώρα με τις διαδόσεις και που ακούγονται ότι και η Αγγλία, ξεκίνησε η Δανία που μας απέσυρε τους περιορισμούς προς την Ελλάδα, τα επιδημιολογικά μας νούμερα είναι θετικά, πάνε σε καλό δρόμο. Η Αμερική ήδη μας πήγε σε μια κατηγορία καλύτερη από ό,τι πρότεινος, από το 4 πήγαμε στο 3. Πιθανολογούμε ότι σύντομα ίσως να πάμε και στο 2. Πύκνωσε τις πτήσεις προς Ελλάδα.
πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα και εντός του μήνα αυτού και η Αγγλία θα μας εντάξει στην πράσινη λίστα, τη λεγόμενη, ναι, που αυτό σημαίνει αισιοδοξία, αυτό σημαίνει ότι θα συμπαρασύρει και άλλες χώρες μαζί της και θα μπούμε σε μια κανονική ροή, θέλω να πιστεύω, κρατήσεων, που θα είναι κάτι το αισιόδοξο που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Τουριστικά εμείς καταλήμματα, βέβαια, το ποσοστό που έχει ανοίξει, μάλλον το ποσοστό που δεν έχει ανοίξει, επίπεδο Ανατολικής Κρήτης, ποιο είναι? Το ποσοστό που δεν έχει ανοίξει είναι μεγαλύτερο του 50%. Α, μάλιστα. Οι περισσότεροι λοιπόν δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Και όχι σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης, σε επίπεδο Ελλάδος θα έλεγα. Θα ανοίξουν αυτοί Κρήτης οι συνάδελφοί σας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις? Θέλω να πιστεύω ότι από τέλος του Ιουνίου και μετά θα ανοίξουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Μετά και την τελευταία κακή είδηση που αποκλειστήκαμε και από το πακέτο ενίσχυσης ρευστότητας του 5% του 2019, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να ανοίξουμε και ό,τι μπορέσουμε, μάλιστα, να κρατήσουμε. Κύριε Αγιομυριανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.